Ίσως είναι λίγο σκληρό αυτό που θα πω, αλλά είναι η αλήθεια και αυτό έχει αποδειχθεί πια περίτρανα. Ίσως η πόλη της Θεσσαλονίκης βολεύτηκε από το γεγονός ότι οι Εβραίοι φύγανε. Το λέω με μεγάλη μου λύπη, αλλά οι αριθμοί πραγματικά είναι συντριπτικοί. Όταν έχεις μία ζωντανή κοινότητα, όταν έχεις ένα πληθυσμό 50.000 Εβραίων που μένουν στη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονικαίων Εβραίων, και από αυτούς γυρνάνε μόνο 2.000, αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως δεν υπήρχε η στήριξη, η βοήθεια στο βαθμό που θα έπρεπε, οι αρχές. Διότι αυτό το λέω διότι έχουμε παραδείγματα, λαμπρά παραδείγματα, σε άλλες πόλεις όπου όλοι οι Εβραίοι σωθήκανε. Στη Ζάκυνθο, στην Κατερίνη. Γιατί? Διότι οι αρχές, είτε αυτός είναι ο δήμαρχος, είτε αυτός είναι ο αρχιεπίσκοπος, μπορέσανε και ειδοποίησαν τους Εβραίους και τους σώσανε, τους φυγαδεύσανε στα βουνά ή με άλλους τρόπους, ώστε να μην συλληφθούν από τους Γερμανούς και να μην έχουν το τραγικό τέλος που είχαν οι Θεσσαλονικοί Εβραίοι. Ένας ερευνητής του Ολοκαυτώματος ελληνικής καταγωγής, ο Άντριου Αποστόλου, έχει χρησιμοποιήσει την λέξη φόβος για να μπορέσει να εξηγήσει λίγο πολύ τις αντιδράσεις, οι οποίες, μάλλον την έλλειψη αντιδράσεων από το χριστιανικό στοιχείο. Εγώ είμαι της άποψης ότι ένας μεγάλος ρόλος στην κίνηση ή στην αντίδραση ή και στο παθητικό, αν θέλετε, στην παθητική στάση ενός μιας μερίδας του πληθυσμού, όπως ήταν οι Έλληνες χριστιανοί στην πόλη, οφείλεται στη στάση των ελίτ, δηλαδή στις ηγετικές ομάδες. Όταν λέμε ηγετικές ομάδες, δεν εννοούμε αποκλειστικά μόνο το Δήμαρχο, για παράδειγμα, ή το Γενικό Διοικητή Μακεδονίας, εννοούμε κάθε μορφή ηγεσία η οποία παίζει κάποιο ρόλο στα πράγματα. Είτε αυτό λοιπόν ήταν η θρησκευτική ηγεσία, είτε ήταν η κοσμική ηγεσία που εδώ εκδηλωνόταν, το Γενικό Διοικητή Μακεδονίας, το Δήμαρχο της πόλης, τους προέδρους, αν θέλετε, των συλλόγων, του εμποροβιομηχανικού επιμελητηρίου, του επαγγελματικού επιμελητηρίου, των συλλόγων, των ενώσεων, δηλαδή των επαγγελματικών, οι οποίοι άμεσα απέκλεισαν τους Εβραίους μόλις δόθηκε η γερμανική εντολή, ακόμα αν θέλετε και από τις ηγετικές ομάδες της αντίστασης εκείνη την εποχή. Γνωρίζουμε ότι στις 15 Μαρτίου έφυγε το πρώτο τρένο από τον παλαιό σιδηροδρομικό σταθμό που εκτόπιζε τους πρώτους Εβραίους στο τελευταίο τους ταξίδι για το Auschwitz. 10 μέρες μετά, την 25 Μαρτίου, οργάνωσε το ΕΑΜ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με πρωτοβουλία ουσιαστικά του ΕΑΜ έγινε αυτό, μια διαμαρτυρία με την ευκαιρία της επετείου της Ελληνικής Επανάστασης. Λοιπόν, σε αυτή τη διαδήλωση, στην οποία υπήρξε πλήθος κόσμου, φοιτητές, απλός λαός, ουσιαστικά διαμαρτύρονταν για την κατάκτηση έτσι από τους Γερμανούς, δεν υπόθηκε ούτε μια κουβέντα για τους Εβραίους. Δηλαδή αυτό δείχνει ότι και εκείνη την εποχή η αντίσταση ήταν απροετοίμαστη στο να εκδηλώσει μια μαζική αντίδραση στον εκτοπισμό. Γνωρίζουμε ότι έγιναν κινήσεις, ειδικά στις εργατικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης που υπήρχε εβραϊκό στοιχείο από το ΕΑΜ, να διαφύγουν, να διαρρεύσουν προς το βουνό, αλλά μια κεντρική αντίδραση απουσίασε εκείνη την περίοδο. Θα είμαι δίκαιη και θα είμαι τόσο πολύ δίκαιη που ενδεχομένως θα βρω δυσαρεστημένους και από τις δύο πλευρές. Αρχίζω λοιπόν και λέω τα εξής. Γιατί καταστράφηκε το 86% της Ισραηλιτικής κοινότητας της Ελλάδας? Για ένα λόγο. Γιατί οι πολυπληθέστεροι από τις 77.377 Εβραίους, οι 56.000 ζούσαν στη Θεσσαλονίκη, ενώ στις άλλες πόλεις ζούσε ο υπόλοιπος πληθυσμός, εκεί όπου όμως οι ραβίνοι της πόλης συνεργάστηκαν με τους Μητροπολίτες και τη χωροφυλακή, διασώθηκαν στην πλειοψηφία τους οι Εβραίοι συμπολίτες μας. Εγώ αυτή τη στιγμή, όπως και με την έκδοση που επιμελήθηκα στο Υπουργείο των Εξωτερικών, δεν επιδιώκω να ρίξω λάδι στη φωτιά, όμως θέλω να αρχίσει κάποια στιγμή ο δημόσιος διάλογος για να σβήσει από την ενοχική μας συνείδηση αυτό το άγχος του γιατί χάθηκαν τόσοι πολλοί συμπολίτες μας. Αναφέρω εδώ ότι σώθηκαν μετά τον πόλεμο, είχαμε από όλον αυτόν τον υπέροχο πληθυσμό μόνο 10.221, δηλαδή οι 67.191, και πιστέψτε με κύριε Πλάκα, γίνομαι έξαλλη όταν
οι ηγετικές φυσιογνωμίες των Ισραηλιτικών κοινοτήτων της χώρας μας λένε περίπου 65. Εγώ έχω μάθει απ' έξω τον αριθμό, γιατί για μένα και η τελευταία ψυχή μετράει. 67.000 λοιπόν, 191 άνθρωποι εξοντώθηκαν στα κολαστήρια θανάτου. Και λέω, γιατί έγινε αυτό, και το έχω και από προσωπικές μαρτυρίες των ανθρώπων, έγινε γιατί. Και είναι ιερή η μνήμη και των θυμάτων, είναι ιερή η μνήμη και του αρχιραβίνου Κόρετζ. Γιατί πίστεψαν στους καθησυχαστικούς λόγους του ραβίνου τους, το πίμνιο δηλαδή, πειθάρχησε και δεν έφυγε από την πόλη. Ο Νίκος Οπαφίλης, στον οποίο θα αναφερθώ για τους δίκαιους των εθνών, αυτοκινητιστής, ο οποίος είχε γυρίσει από το λιβανικό μέτωπο, όπου είχε υψηλή μυστική θέση, δηλαδή ανώτατη, και γι' αυτό συνδεότανε με στελέχη της χωροφυλακής και του στρατού και μπόρεσε να σώσει Εβραίους, επιστρέφοντας από το αλβανικό μέτωπο, ήταν αυτοκινητιστής και είχε τρία ταξί με τα οποία φυγάδευε Εβραίους ντυμένους ως υπαλλήλους του Ερυθρού Σταυρού και του Επισιτισμού. Αναφέρει ο Παφίλης, τελευταία προειδοποίηση του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Γενάδιου έγινε στο Κόρετς στις 10 Ιουλίου. Του 1942, που του λέει προς Θεού, πες τους ανθρώπους σου να εξαφανιστούν, τους περιμένει μεγάλο κακό. Ο Κόρετς δεν είπε τίποτα. 22 Ιουλίου οδηγήθηκαν μέσα σε καύσωνα οι άρενες της πόλης στην πλατεία Ελευθερίας κάτω από ταπεινωτικούς και εξευτελιστική μεταχείριση. Δεν λέω ότι προς Θεού το έκανε σκοπίμως ο Κόρετς ή ο Κόρετς σαν προδότης, γιατί ακούς και τα άλλα κραυγαλαία συνθήματα. Όχι. Μπορεί να αρχίσει όμως ο δημόσιος διάλογος να βρούμε μία άκρη, να δούμε γιατί και πώς χάθηκε και εξοντώθηκε η μεγαλύτερη κοινότητα της Ευρώπης. Διότι, γιατί το λέω αυτό, ενώ σε πολλά άλλα θέματα, όπως την απόδοση περιουσιών, όπως στην διάσωση, γιατί για φανταστείτε σε ένα πληθυσμό 7,5 εκατομμυρίων Ελλήνων, έχουμε μέχρι στιγμής γύρω στους 400 δικαίους των εθνών. Όταν η τότε Γαλλία με 65 εκατομμύρια μεταβίας φτάνει τις 2.800. Από τις 300.000 των Πολωνών Εβραίων σώθηκαν 30. Πάλι καλά, λέω, για όνομα Θεού δεν το δικαιολογώ, που εμείς σώσαμε. Βεβαίως, αν δεν είχε γίνει αυτό με τη Θεσσαλονίκη, θα είχαμε πολύ περισσότερους συμπολίτες μας να έχουν γλιτώσει το θάνατο. Αυτοί που δεν πίστεψαν λοιπόν τον αρχιραβίνο τους, όπως ήταν ο γιατρός πατέρας του αείμνηστου Προέδρου της κοινότητας από το 1993 στο 2001, Ανδρέας Εφηχά, που πήρε την οικογένειά του και πήγε στο Άργος, οι άνθρωποι αυτοί σώθηκαν. Έχουμε και μια άλλη μαρτυρία. Κατεβαίνανε από τα γύρω χωριά της Θεσσαλονίκης να πάνε, γιατί πήραν την κλίση να εμφανιστούν. Και τους γύρισαν στα περίγωρα της Θεσσαλονίκης πίσω οι Έλληνες χριστιανοί, λέγοντάς τους: «Μα πού πάτε, θα σας εξαφανίσουνε. Τρέξτε στα βουνά να σας προστατέψουν οι αντάρτες». Τίποτα. Έτσι λοιπόν χάθηκε το μεγαλύτερο μέρος του εβραϊκού πληθυσμού της χώρας μας και παραμένει στην ενοχική μας συνείδηση ένα άγος. Εγώ δεν σας λέω ότι είμαστε κοινωνία αγγέλων. Εγώ δεν σας λέω ότι όλοι και οι 56.000 θα είχαν σωθεί, αλλά πάντως και οι 56.000 δεν θα είχαν εξαφανιστεί. Γιατί φυσικά και υπήρχαν bystanders, αυτοί δηλαδή που σιώπησαν, φυσικά και υπήρξαν προδότες, δεν είμαστε κοινωνία αγγέλων, αλλά για φανταστείτε ότι ανάμεσα στους προδότες και στην αστυνομία κατά των Εβραίων συμμετείχαν και προδότες Ισραηλίτες της Θεσσαλονίκης και μάλιστα γόνοι με σημαντικών οικογενειών. Τι θέλω να πω με αυτό. Όπως οι δίκαιοι των εθνών σωστά έχουν ονομαστεί άγγελοι της διπλανής πόρτας, εν μια νυχτή, χωρίς να είναι ήρωες, γίνανε ήρωες, έτσι είχαμε και τους ανθρώπους που λιποψύχησαν, που δίλιασαν, και φυσικά είχαμε και τους ανθρώπους οι οποίοι επωφελήθηκαν από τις κατασχεθήσεις περιουσίες. Η μητέρα μου, φεύγοντας, άφησε διάφορα τη Μαλφή, έπιπλα κτλ. Σε αυτές τις πάρα πολύ κοντινές τις φίλες, οι οποίες επιστρέφοντας από την κατοχή αρνήθηκαν να τις τα δώσουν πίσω. Αυτό κάτι δείχνει. Η μητέρα μου δεν θέλησε να επιμένει, γιατί όταν προπαντώσαν να μάθανε τα νέα του τι συνέβη στις αδερφές της, σου λέει, το τελευταίο που χρειάζομαι είναι, θα ήταν ευχαριστία όταν εγώ σώθηκα, να ζητάω ρέστα από τέτοιου είδους πράγματα. Οπότε δεν,
Αλλά είναι ένα χαρακτηριστικό όταν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούνται πάρα πολύ φίλοι σε απογοητεύουν με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, από τους υπόλοιπους, υπάρχουν κατά τη γνώμη μου 2-3 κατηγορίες. Υπάρχει μια κατηγορία αυτών οι οποίοι ήταν συμπαθώς προσκύμενοι προς τον εβραϊκό πληθυσμό. Κάποιοι από αυτούς, όχι πάρα πολύ, βοήθησαν. Η προτροπή πάνε στο βουνό δεν είναι βοήθεια, είναι προτροπή. Δεν κοστίζει απολύτως τίποτα. Προπαντός, όταν δεν κινδυνεύεις να σε καρφώσει ο άλλος ότι τον προέτρεψε να πάει στο βουνό. Τώρα, υπάρχουν δύο υπόλοιπες κατηγορίες στη δικιά μου ανάγνωση, είναι η εξής. Μία είναι αυτή που, επειδή αναφέρεται τα νούμερα, στο τομέα του εμπορίου, υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Υπήρχαν θέματα τα οποία ενοχλούσαν το κατεστημένο. Για παράδειγμα, το νεκροταφείο. Ένα σωρό πράγματα ανακούφισαν και βόλεψαν πολλούς. Υπήρχε η κατηγορία αυτών οι οποίοι συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς. Ενεργά πια. Και οι οποίοι κατά κανόνα ήταν ακροδεξοί έτσι κι αλλιώς. Και υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι έβλεπαν με αντιπάθεια τον εβραϊκό πληθυσμό, όχι από τη φύση τους, αλλά επειδή έλεγαν ότι, δεν θέλω να παρεξηγηθώ σε αυτό που θα πω, όταν ήρθε ένας τόσο μεγάλος πληθυσμός προσφύγων από τη Μικρά Ασία και το Πόντο σε μια πόλη και βρήκαν σε μια ελληνική πόλη και βρήκαν ξαφνικά ότι ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού αυτής της πόλης δεν τους θεωρούν Έλληνες, κακώς, γιατί ήταν Έλληνες, πολέμησαν στην Αλβανία και τέτοια, αλλά αυτοί που ήρθαν απ' έξω και ξέρανε ότι οι Εβραίοι, που ήταν μια πολύ μικρή μειονότητα στο μέρος που ζούσανε και τους είχαν απομονωμένους και ξένους, όταν ήρθαν εδώ πέρα και ήταν μια μεγάλη ομάδα αυτών που αυτοί θεωρούσαν ξένους, να είναι εγκατεστημένοι, να έχουν φτιάξει τις ζωές τους. Και δεν μιλάμε για, όταν λέμε φτιάξουν, δεν μιλάμε, οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης δεν ήταν πλούσιοι κατά κανόνα. Το προλεταριάτο της Θεσσαλονίκης ήταν βασικά Εβραίοι. Εξού και η ίδρυση του ΚΚΕ ξεκίνησε από τα εβραϊκά συνδικάτα της Θεσσαλονίκης. Παρόλα αυτά υπήρχε μια αντιπάθεια. Αυτό έβλεπαν τους Εβραίους, παρόλο που ήταν ακριβώς το αντίθετο, σαν ξένο σώμα μέσα στην πόλη. Εδώ βρισκόμαστε στο χώρο του Αριστοτέλου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, που μετά από πολλές δεκαετίες έγινε τελικά επιτέλους ένα μνημείο το οποίο θυμίζει την εβραϊκή παρουσία στην πόλη και σε αυτή την περιοχή, σε αυτό το χώρο, καθότι εδώ ήταν το μεγαλύτερο εβραϊκό νεκροταφείο της Ευρώπης. Περισσότεροι από 400.000 μνήματα. Είναι ένας ιερός τόπος για την εβραϊκή παρουσία της πόλης, ο οποίος καταστράφηκε ολοκληρωτικά το Δεκέμβριο του 1942. Με απόφαση ουσιαστικά, με πρωτοβουλία των δημοτικών τοπικών αρχών, ακριβώς επειδή τότε είναι μια κατάλληλη ευκαιρία, ένα χρονίζον θέμα για την πόλη της Θεσσαλονίκης, όπως είναι η παρουσία του εβραϊκού νεκροταφείου στο κέντρο της πόλης, πρέπει να κλείσει, πρέπει να τελειώσει και πρέπει να τελειώσει με το χειρότερο τρόπο. Γνωρίζουμε ότι τη δεκαετία του 30 και κυρίως το 1936 υπήρχε μια απόφαση να φύγει ένα μεγάλο μέρος του εβραϊκού νεκροταφείου. Αυτό το πράγμα φυσικά δεν έγινε, γιατί ακριβώς ήταν μια πολύ χρονοβόρος διαδικασία, το οποίο όμως η ευκαιρία δόθηκε όταν πλέον η χώρα ήταν κατακτημένη από τους Γερμανούς. Αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι με πρωτοβουλία λοιπόν των δημοτικών τοπικών αρχών αποφασίζεται η αποδόμηση, η καταστροφή ουσιαστικά του νεκροταφείου. Ο Κόρετς, που είναι ο αρχιραβήνος της κοινότητας και έχει αναλάβει πρόσφατα τις τύχες, βρίσκεται εντελώς απομονωμένος, δεν έχει καμία υποστήριξη από κανέναν. Οι μπουλντόζες
του Δήμου μπαίνουν μέσα και αρχίζουν και καταστρέφουν κυριολεκτικά τα μνήματα. Υπάρχει ένα απίστευτο πιάτσικο τις νύχτες από διάφορες ομάδες ανθρώπων και με αυτόν τον τρόπο σβήνεται η παρουσία η εβραϊκή, ένα μνημείο το οποίο είναι τεράστιο για την ίδια τη σύγχρονη ιστορία της πόλης, μέσα σε ελάχιστες ημέρες. Αυτό το οποίο έχει συμβεί, νομίζω, σε αυτό το χώρο, στιγματίζει και την συμπεριφορά της τοπικής ελληνικής ηγεσίας εκείνη την περίοδο. Είναι δηλαδή ένα θέμα το οποίο πλέον συζητείται ανοιχτά και γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε κανένα λόγο να μην το κουβεντιάζουμε. Είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί, έχει προκύψει και επειδή ακριβώς είμαστε εδώ εμείς σήμερα και το συζητάμε, σημαίνει ότι μπορούμε να καταλάβουμε ότι έχει γίνει αποδεκτό από όλους. Υπάρχει μέσα στο κρύο, μέσα στην πείνα, μέσα στον δρόμο, μέσα στον πανικό, μέσα στη μαυρίλα εκείνη, μία μάνα λοιπόν ή ένας πατέρας που βγαίνει με ένα δίχτυ να πάει, πας και βρει καμιά πατάτα και σέρνει και 2-3 κουτσούβελα ή είναι μόνος του και πάει να βρει τροφή για τα παιδιά του. Και βλέπει τους Ναζί. Σας κάνω τίμια αυτή την ερώτηση, γιατί εμένα μου αρέσει να είμαι σωστός άνθρωπος. Και πάει και βλέπει τους Γερμανούς να καταστρέφουν το νεκροταφείο. Σημειωτέωνες εφαλαδίτες, δεν ξέρω αν έχετε παραστεί σε ταφίβα, θα έχουν αρκετά ψηλά το νεκρό. Δεν είναι δηλαδή όπως τους παραχώνουν μέσα οι χριστιανοί τους νεκρούς. Και βλέπουν ότι καταστρέφει το νεκροταφείο. Εσείς τι περιμένατε? Ο άοπλος, σκελετωμένος από το κρύο και την πείνα άνθρωπος, να πάει να τα βάλει με τους Ναζί και να βάλει τα στήθη του μπροστά και να πει «Καλέ, γιατί καταστρέφεται το νεκροταφείο?» Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουν οι Θεσσαλονικείς υποκατοχή για να εμποδίσουν την καταστροφή του νεκροταφείου? Διαδήλωση, να προτάξουν τα στήθη τους, να κάνουν τι? Εγώ θέλω πάρα πολύ να μου το πει κάποιος αυτό. Είναι δραματικό αυτό που συνέβη, ότι πήρανε μετά τις πλάκες και τις κάνανε οι Ναζί, ντύσανε μία πισίνα για να κολυμπάνε. Αλλά δεν μπορώ να είμαι άδικη και στους ανθρώπους εκείνους, στο καθεστώς τρόμου στο οποίο ζούσαν. Γι' αυτό πολύ συχνά λέω, για να κρίνουμε ένα ιστορικό γεγονός, το οποιοδήποτε, όχι αυτό, πρέπει να μπαίνουμε μέσα στο κλίμα και τις συνθήκες της εποχής. Εγώ έκανα στα πλαίσια της διδακτορικής μου έρευνας που έκανα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με θέμα του Ολοκαύτου στη Θεσσαλονίκη, έκανα ενδελεχή έρευνα σε όλα τα αρχεία τα οποία μπόρεσα να εντοπίσω και να έχω πρόσβαση, από τον Δήμο, το Πανεπιστήμιο και τη Μητρόπολη μέχρι το Εμπορικό Σύλλογο, το Επιμελητήριο, το Δικηγορικό Σύλλογο και τους άλλους φορείς της πόλης. Εκεί δεν είδα δραστηριότητες υπέρ των Εβραίων. Στα αρχεία του Πανεπιστημίου, παράδειγμα, αναφέρονται διαδηλώσεις των φοιτητών για το πόσο φαγητό τους δίνουν στη Λέσχη για τα μαθήματα και δεν υπάρχει αναφορά για τους Εβραίους που εκτοπίζονται το ίδιο διάστημα. Αντίθετα, στο επιμελητήριο αναφέρει τη διαγραφή των Εβραίων από τα μέλη του επιμελητηρίου, αλλά τα μέλη του επιμελητηρίου συναντιούνται για να συζητήσουν πώς θα διαχειριστούν τις εβραϊκές περιουσίες οι οποίες θα παραμείνουν στη Θεσσαλονίκη όταν θα φύγουν οι κάτοχοί τους για την Πολωνία. Ο Δικηγορικός Σύλλογος είχε κάνει και ένα έγγραφο στον Σιμονίδη, τον Γενικό Διοικητή Μακεδονίας, τον κατοχικό, με το οποίο ζητούσε για να σώσουν τους Εβραίους ότι θα πρέπει να μην τους πάρουν εκτός Ελλάδος, να τους πάνε σε κάποιο νησί, στη Μυτιλήνη συγκεκριμένα, και εκεί να τρέφονται από τις περιουσίες τους μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος. Δηλαδή είναι άδικο, γιατί και οι ξένοι συγγραφείς λένε ότι δεν κάναν τίποτα για τη σωτηρία των Εβραίων, τουλάχιστον ο νομικός κόσμος έκανε προσπάθειες και για να διασώσει όλους τους Εβραίους και κυρίως για τα παιδιά των Εβραίων. Βεβαίως υπήρξαν και κάποιοι οι οποίοι διαφώνησαν γιατί ο Γενάδιος ανακηρύχθηκε δίκαιος των Εθνών και σε ένα συνέδριο ακούστηκαν και άλλες φωνές, αλλά νομίζω ότι η αναλογία των ντοκουμέντων τα οποία διασώθηκαν και μιλάνε για τις κινήσεις τις οποίες έκαναν και δεν ήταν μόνο αυτή η κίνηση να συμβουλεύει τον Γκόριτς μέχρι τελευταία στιγμή, δεν ήταν, ήταν υπέρ αυτού. Ο Μητροπολίτης Γενάδιος έχει ανακηρυχθεί δίκαιος των Εθνών. Βέβαια, έκανε κάποιες διαμαρτυρίες, έχουν σωθεί διαμαρτυρίες που έκανε στο Μέρτεν για το πώς
για τα μέτρα κατά της εβραϊκής κοινότητας εκείνη την περίοδο και έκανε διαβήματα επίσης για τη διάσωση Εβραίων που είχαν παντρευτεί με χριστιανούς και άρα είχαν βαπτιστεί χριστιανοί. Βέβαια και ο Γενάδιος δεν βλέπουμε να κάνει πολλά μέτρα, πολλές αντιδράσεις και να ανεβάζει το τέμπο των αντιδράσεων όσο τα μέτρα εξελίσσονται. Υπάρχει χαρακτηριστικά το ότι υπήρχε ο Αρχιραβίνος Κόρετς, ο οποίος ήταν μια τραγική φιγούρα και έχουν γραφτεί πάρα πολλά για αυτόν. Έχει το Πρωθυπουργός ο Ράλης στη Θεσσαλονίκη αρχές του Απριλίου του 1943. Προσπαθεί ο Κόρετς να το συναντήσει, βρίσκεται στην Αρχιεπισκοπή και τον βρίσκει για πολύ λίγα λεπτά στο τέλος μιας μακράς συνάντησης που έχει γίνει με τους ελληνικούς φορείς της πόλης, στους οποίους ο Κόρετς δεν συμμετέχει. Και στο τέλος προσπαθεί να συνάντησει τη συνομή της κυβέρνησης για να σταματήσουν τα αντιεβραϊκά μέτρα. Ο Ράλης του λέει «Δεν μπορώ να κάνω τίποτα» και ο Γενάδιος όταν το βγάζει στην πόρτα της Μητρόπολης τον Κόρετς του λέει «Είδες, σου είπα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα». Οπότε και εκεί βλέπουμε ότι ενώ έχει δείξει ότι προσπαθεί να κάνει, δεν συνεχίζει τη δραστηριότητά του σε υψηλότερο επίπεδο. Ένα ωραίο που λέει η Ρένα Μόλχο μια φορά που τη ρωτήσανε για την βοήθεια, λέει «Κοιτάξτε, στη Ρουμανία η οποία ήταν ανοιχτά φασιστική χώρα, ανοιχτά φασιστική χώρα, εξολοθρεύτηκε το 50% του εβραϊκού πληθυσμού. Και ο πληθυσμός ο ρουμάνικος ήταν εχθρικός προς τους Εβραίους. Στη Θεσσαλονίκη εξολοθρεύτηκε το 96% του πληθυσμού. Και λέτε ότι ήταν φιλική η πόλη. Αν δεν ήταν φιλική, πόσοι θα εξολοθρευόντουσαν? Δηλαδή, το φιλική ημί, βοήθησαν ημί, προκύπτει από τα νούμερα. Μπορεί να... ή θα πούμε ότι βοήθησαν, αλλά θα πρέπει να βρούμε ποια είναι όλα αυτά τα άλλα, σε αντίθεση με άλλες χώρες. Φυσικά και υπήρξαν καθάρματα. Αλλά η όλη στάση του ελληνικού λαού ήταν στάση συμπόνιας και συμπαράστασης. Και ξανατονίζω, για να μην προκαλέσω πάλι σ' άλλο και διαμαρτυρίες, ότι φυσικά υπήρξαν και πολλοί προδότες, καταδότες και άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν εκείνο το δράμα. Η σιωπή συνεχίστηκε και μετά τη λήξη του πολέμου. Οι Εβραίοι επιστρέφουν σε μια άλλη πόλη, μια άλλη ζωή. Η περίοδος των εκτοπισμών, επειδή θεωρήθηκε ότι γενικά έγινε καθυστέρησαν, οι εκτοπισμοί έγιναν πολύ γρήγορα. Δηλαδή εντός 8 εβδομάδων είχαν γίνει 16-17 αποστολές, δηλαδή είχαν φύγει πάνω από 40.000 άνθρωποι. Η ελληνική δημόσια ηγεσία, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν συνεργάτες των Γερμανών, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν έκαναν τίποτα για να μπορέσουν είτε να σταματήσουν, είτε να διακόψουν αυτό το ρεύμα, είτε να βοηθήσουν να υποστηρίξουν τους Εβραίους. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Ούτε ο Ράλης όταν ήρθε εδώ στην πρώτη του επίσκεψη, ουσιαστικά άφησε τον αρχιραβίνο της κοινότητας, τον Κόρετς, να περιμένει. Δεν του προσέφερε καμία βοήθεια, έτσι είπε κάποιες δικαιολογίες και δεν έπραξε απολύτως τίποτα. Δηλαδή, η στάση των ανθρώπων που ήταν Έλληνες και ήταν συνεργάτες των Γερμανών εκείνη την εποχή ήταν καταδικαστική. Αυτό και μόνο μπορεί να δικαιολογήσει ένα μέρος της σιωπής. Ένα άλλο μέρος της σιωπής δικαιολογείται, αν θέλετε, όχι δικαιολογείται με την έννοια ότι το αντιλαμβανόμαστε γιατί συνέβη, είναι γιατί υπήρξε η λαιλασία των εβραϊκών περιουσιών εκείνη την εποχή. Δηλαδή, δημιουργήθηκε μια δημόσια υπηρεσία κατ' εντολή των Γερμανών, οι οποίοι πήραν κάποιες χιλιάδες Ελλήνων, πήραν ακίνητα, είτε ήταν σπίτια, είτε ήταν επαγγελματικές μισθώσεις, καταστήματα, επιχειρήσεις, για να τα εκμεταλλευτούν. Αυτή ήταν η περίφημη μεσογειούχη. Μετά τον πόλεμο, η αποκατάσταση αυτή δεν ήρθε μέχρι το 1949. Δείγμα του ότι υπήρχε μια μεγάλη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην εκμετάλλευση των Εβραίων και των εβραϊκών περιουσιών. Αν θέλετε, η σιωπή γενικότερα στην Ευρώπη μετά το πέρας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είναι ένα δεδομένο γιατί έχει μηδενίσει ο κόσμος μέσα από τα ερείπια, έτσι, είναι το έτος 0 το 1945, μέσα από τα ερείπια προσπαθούν να ξαναστήσουν τις ζωές τους όλοι και ακόμα και οι επιζώντες Εβραίοι επιλέγουν τη σιωπή γιατί εκείνη την εποχή κανείς δεν θέλει να τους ακούσει. Μέσα λοιπόν από αυτό το πλέγμα υπάρχει μια σιωπή που είναι καθολική,
Όλοι θέλουν να ξεκινήσουν τη ζωή τους, να αφήσουν πίσω το βάσανό τους, όσα έχουν ζήσει, τα μαρτύρια και φυσικά κοντά σε αυτό και όσοι είναι συνένοχοι. Αυτό το πράγμα όμως στην Ελλάδα κρατάει πολύ περισσότερο από τον υπόλοιπο κόσμο όταν ξεκίνησαν να ανοίγουν τα στόματα, όταν άρχισε η ιστορική έρευνα να καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των εγκλημάτων των Ναζί κατά των Εβραίων. Αυτό το πράγμα στην Ελλάδα καθυστέρησε σχεδόν μια δεκαετία. Και αυτό νομίζω είναι μια αμηχανία να αντιμετωπίσεις κάτι το οποίο το έχεις κρύψει. Νομίζω ήταν και μια μηχανία των μετέπειτα αρχών το πώς να αντιμετωπίσουν κάτι στο οποίο έχει συμμετοχή και το ελληνικό χριστιανικό στοιχείο. Δεν βρήκαν τίποτα. Το σπίτι εδώ πέρα το είχε καταλάβει κάποιος. Όταν λέμε το έχω καταλάβει, δικό τους δεν ήτανε. Αλλά υπήρχε τότε η έννοια του ανοικιοστασίου, τότε ήταν πάρα πάρα πολύ έντονη. Δηλαδή, όταν είχες φύγει με το ζόρι, είχες δικαίωμα στην επιστροφή. Το είχε καταλάβει ένας στον οποίο του είχαν δώσει οι Γερμανοί, ξέρω και το όνομα, το άλλο όνομα και μη χωριό, και πάλι με τη βοήθεια του Βαφιάδη, γίνανε διάφορες ενέργειες δικαστικές και τα λοιπά και κατάφεραν να φύγει και να επιστρέψουν στο σπίτι τους οι γονείς μου. Ως προς το μαγαζί το βρήκαν άδειο. Και αυτό ήταν νοικιασμένο, δεν ήταν δικό μας, αλλά υπήρχε η προστασία της επαγγελματικής στέγης. Το μαγαζί ήταν άδειο. Ευτυχώς ο πατέρας μου, επειδή ήταν πάρα πολύ προνοητικός άνθρωπος, είχε καταφέρει όταν το 1939, όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος, μετέτρεψε σχεδόν ό,τι είχαμε και δεν είχαμε σε χρυσό. Και έτσι, το οποίο τους επέτρεψε να επιβιώσουν στην κατοχή και άφησε και λίγα, πολύ λίγα, για να αγοράσουν λίγο εμπόρευμα, να μπορέσουν να ξεκινήσουν ξανά το μαγαζί. Μιλάμε για 50.000 ανθρώπους που φεύγουν και γυρνάνε μόνο 2.000. Από αυτούς τους 2.000, 1.000 ήταν αυτοί που ήταν επιζώντες των στρατοπέδων συγκέντρωσης και άλλοι 1.000 είναι αυτοί που καταφέρανε με κάποιον τρόπο να κρυφτούν, να σωθούν, να ανεβούν στα βουνά με τους αντάρτες. Νομίζω ότι δεν θέλει πολύ σκέψη να καταλάβει κάποιος όταν γυρνάς σε μια πόλη που είχε 50.000 Εβραίους με τα ιδρύματα, με τις συναγωγές, με τα σχολεία, με τα μορφωτικά ιδρύματα, με όλη αυτή την κατάσταση που υπήρχε στην Θεσσαλονίκη πριν, θα έλεγα ότι γυρνάνε και βλέπουν μια έρημη πόλη. Δεν βρίσκουν συναγωγές. Υπήρχαν 30 συναγωγές πριν τον πόλεμο. Όταν γυρίσανε βρέθηκε μόνο μία, η συναγωγή των μοναστηριωτών, που είναι και η βασική συναγωγή που διασώζεται σήμερα, για το λόγο ότι χρησιμοποιήθηκε η συναγωγή αυτή ως αποθήκη του Ερυθρού Σταυρού. Δεν υπήρξε καμιά άλλη συναγωγή να σωθεί. Δεν υπήρχαν τα ιδρύματα, δεν υπήρχαν τα σχολεία. Υπήρχε η ολική καταστροφή του νεκροταφείου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο ότι το νεκροταφείο, το οποίο είχε περίπου 300.000 στάφους, είχε διαλυθεί τελείως, είχε καταστραφεί. Και όλες αυτές οι πλάκες, τις οποίες θα πρέπει να πω ότι ακόμα και σήμερα τις βρίσκουμε σε διάφορα σημεία, γιατί χρησιμοποιήθηκαν ως οικοδομικό υλικό σε όλη τη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι κάποιος καταλαβαίνει τον λόγο που πάρα πολλοί από αυτούς που γυρίσαν στη Θεσσαλονίκη αποφασίσανε ότι αυτή δεν ήταν η πόλη που ξέρανε και φύγανε, είτε στο εξωτερικό, είτε στην Αθήνα, είτε σε άλλες πόλεις.